Τώρα για το δεύτερο, εάν κανείς πρέπει να θυσιάζει την προσωπική του, ας πούμε, ησυχία, όταν το καλεί η ανάγκη της Εκκλησίας και πρέπει να υπερασπιστεί τα ορθά δόγματα ή να κατηχήσει το λαό. Έχουμε τα παραδείγματα των Αγίων μας. Έχουμε το παράδειγμα του Αγίου Αντωνίου, του κατεξοχήν ησυχαστού, του αρχηγού των ησυχαστών και των μοναχών, ο οποίος άφησε την ησυχία του και πήγε στην πολυθόρυβη Αλεξάνδρεια τότε, που μαστιζόταν από την αίρεση του Αρίου, ο οποίος ύβριζε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τον κατέβαζε στο επίπεδο των κτισμάτων. Άφησε την ησυχία του και μάλιστα, αν θυμάμαι, όχι μία φορά, αλλά δύο φορές τουλάχιστον, και πήγε για να ενισχύσει τους Ορθοδόξους πιστούς που χυμάζονταν στην Αλεξάνδρεια και επίσης και τον μαθητή του, τον Μέγα Αθανάσιο, να τους ενισχύσει με το λόγο του και με την παρουσία του. Και έχουμε και το δεύτερο παράδειγμα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, κατεξοχήν και αυτός ησυχαστής, αγιορείτης, για πολλά χρόνια στο Άγιον Όρος και διδίστασε να αφήσει την ησυχία του Αγίου Όρους και να βγει στην έρημο πνευματικά τότε Ελλάδα και να κηρύξει με κίνδυνο τη ζωή του και τελικά έδωσε τη ζωή του, αλλά και με κίνδυνο της πνευματικής του ζωής, όπως το έλεγε ο ίδιος, ότι προτίμησα, λέει, να χαθώ εγώ και είπα με το λογισμό μου, ας χαθώ εγώ, ας χάσω τη σωτηρία μου, προκειμένου να σωθούν οι αδελφοί μου. Γιατί, βεβαίως, ήξερε πολύ καλά ότι έβγαινε σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε πάρα πολλούς κινδύνους πνευματικούς, όπως είναι το περιβάλλον του κόσμου. Και μάλιστα σε εκείνη την πολύ δύσκολη περίοδο της τουρκοκρατίας. Όμως δεν δίστασε να αφήσει την ησυχία για να θυσιαστεί για χάρη του ποιμνίου, για χάρη του λαού του Θεού. Και βέβαια αυτό δεν του κόστησε την απώλεια, αλλά τη σωτηρία, γιατί όταν κανείς θυσιάζεται για τους άλλους και θυσιάζει, θα λέγαμε, και την πνευματική του άνεση και πνευματική καλοπέραση για χάρη των άλλων, τότε τον βοηθάει ο Θεός και τον βοηθάνε και οι προσευχές όλων των Αγίων και των ανθρώπων οι οποίοι βοηθούνται από αυτόν.